καλά. Χίλια καλωσορίσματα από όλη τη Σιτία. Σου εύχομαι στις εκλογές να πάρει τα πρωτεία. Είμαι πρόεδρος Αμέαδημου Σιτίας Αδραζίνος. Να είστε καλά. Καλωσορίσματα. Γεια σας, πρόεδρε. Τι γίνεται. Είναι γιατί σκώσεις να βρεθείς τον Αντώνη. Καλωσορίσματα. Πού είναι αυτός ο Αντώνης. Γεια σας. Ναι, ναι, ναι. Οπότε έχουμε αντιστρέψει τώρα πάνω. Εντάξει, καλά, δεν είναι πολλά πασό. Άρα έχουμε χρόνο περισσότερο. Ωραία. Καλά, πρόεδρε. Είναι αναπληρωτής εδώ, αναπληρωτής. Ο τόπος της χαράς του και ευχή της ενεργείας. Και σήμερα εξακολουθεί και την αδυναμία. Ωραία. Πότε. Πρέπει να σε συγχαρώ για το Δημαρχείο που σου είναι καθαρό. Το Δημαρχείο ή η πόλη. Για Δημαρχείο και η πόλη. Και η πόλη και το Δημαρχείο. Χαίρομαι που το λες. Δηλαδή αυτό το πράγμα πραγματικά είσαι άξιος συγχαρητηρίων. Λοιπόν, τα κούφερα. Δεν είναι. Συνυπήρξαμε μαζί συνεργαζόμενοι στην παλιά νομαρχία, στην αρχαία αυτοδιοίκηση, με τον κύριο Πατεράκη. Αλλά βεβαίω, νομαρχιακή σύμβουλη, ναι, βέβαια. Αλλά το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι όταν μπαίνει κάπου, η καθαριότητα είναι το Α και το Ω. Και πραγματικά είδα δηλαδή το μέρη. Έχει περάσει από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Ξέρουν από δίκη. Ήταν σχολείο. Από εδώ είμαστε λοιπόν ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Έτσι. Ο Αντώνης τα κάνει ανάποδα τα σκαλιά. Κάνει τα μεγάλα σχολεία πρώτα και μετά. Μάθαμε όλη τη δημόσια διοίκηση, τη μάθαμε από την πλευρά και του χρήστη και του... Γι' αυτό και αυτοί τους που έχουν περάσει από την αυτοδιοίκηση, λέω ότι είναι πιο παραγωγική από τους άλλους που φύγαν από ένα επάγγελμα γιατρού, δικηγόρου παράδειγμα και πήγαν στην αυτοδιοίκηση. Ο κύριος Πατεράκης, η ώρα 8:20 με 8:30 διέρχεται την είσοδο της πόλης Αγίου Νικολάου με το αυτοκίνητο σε καθημερινή βάση. Και στο γραφείο ήταν αμελητός 8:30 ώρα. Πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν είναι εύκολη η διαδρομή. Η διαδρομή είναι πάρα πολύ δύσκολη και σημαίνει ότι για να το κάνεις αυτό το πράγμα πρέπει να ξυπνήσεις και να ετοιμάζεις από τις 6 παρά. Την έκανε τη διαδρομή η πρόεδρος, οπότε κατάλαβα. Είναι σημαντικό αυτό. Συγχαρητήρια. Είναι ωραία η διαδρομή, δεν είναι, αλλά είναι κουραστική. Το άρεσε η διαδρομή. Να προσπεράσουμε τον Βασίλη στον δρόμο, φύγαμε μετά από εκεί. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι για άλλη μία φορά στην Κρήτη και ιδιαίτερα εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο τη Σιτία. Ένα τόπο προοδευτικό, ένα τόπο που έχει συνδεθεί με τη Δημοκρατική Παράταξη. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη τώρα γιατί χτίζουμε ξανά την μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, το νέο ενιαίο φορέα της κεντροαριστεράς. Ο στόχος μας είναι να γίνουμε πρωταγωνιστές στο πολιτικό σκηνικό. Δεν βολευόμαστε με μια μικρή αύξηση των ποσοστών μας. Εμείς δεν έχουμε όνειρο να γίνουμε πολιτικός μπαλαντέρ και συμπλήρωμα ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Ο μεγάλος μας στόχος είναι η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου.
Ζητάμε από τους προοδευτικούς πολίτες να μας δώσουν τη δύναμη για να μπορέσουμε να εμφανούμε χρήσιμοι, να οδηγήσουμε τη χώρα μας στην έξοδο από την κρίση και τα μνημόνια. Ο κύβος ερήφθη. Η πρωτοβουλία παίρνει σάρκα και οστά. Τώρα η σκυτάλη είναι στους προοδευτικούς πολίτες. Γι' αυτό σας καλώ όλους να συμμετέχετε στην εκλογική διαδικασία του Νοέμβρη. Πάρτε την υπόθεση στα χέρια σας. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η δυναμική του εγχειρήματος. Να κοιτώ μια σωριστική. Χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε στη Σιτία και χαιρόμαστε επίσης που μία πρόεδρος κόμματος κάνει τη διαδρομή Ηράκλειο-Σιτία, την εύκολη διαδρομή σε εισαγωγικά, και φτάνει εδώ χαμογελαστή. Αυτό τώρα τη σημαίνει ή ότι έχει καλή καρδιά ή ότι αντέχει την τραγωδία και στα δύο δύο. Μας ήρθατε λοιπόν από ένα δύσκολο δίκτυο. Αυτό αποτελεί για μας και χαρά και τιμή. Η χώρα μας περνάει δύσκολες στιγμές, το έχουμε κατανοήσει όλοι, ιδιαίτερα εμείς που είμαστε στο χώρο της Αφροδίτης, αλλά και εσείς βέβαια πολύ περισσότερο που ζήσατε όλα αυτά τα χρόνια και τα καλά χρόνια, εισαγωγικά τα καλά, αλλά και αυτά τα δύσκολα χρόνια, όλη την πορεία στο κομμάτι τουλάχιστον που αφορά τα δημοσιονομικά προβλήματα. Οπότε ξέρετε και τι ακριβώς συνέβη και τι ακριβώς συμβαίνει και τι προσδοκά ο ελληνικός. Και χαιρόμαστε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, που είστε υπέρ της άποψης ότι τα προβλήματα και η αλλαγή σελίδας για τη χώρα μας περνάει μέσα από ευρύτατες κοινωνικές αλλά και πολιτικές συνενέσεις. Δεν ακούγεστε πολύ καλά, κύριε Δημαρχέ. Είναι πολύ σημαντικό να το πιστέψουμε και εμείς αυτό. Έτσι. Και να το πιστέψουν και όλα τα κόμματα, ευρύτητα πολιτική και κοινωνική συνένεση. Θα κάνω μία μικρή αναφορά στην αυτοδιοίκηση. Τα τελευταία χρόνια η αυτοδιοίκηση περνάει δύσκολες στιγμές. Όμως, μέσα σε αυτές τις, παρά τις δύσκολες αυτές στιγμές, παρά την οικονομική αφέμαξη που της έχει γίνει, παρά το γεγονός ότι έχουμε αποκτήσει πάρα πολλές αρμοδιότητες χωρίς αυτό να συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των εσόδων, εντούτοις θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει και κρατάμε τουλάχιστον στην περιφέρεια την κοινωνία όλη. Και θέλω να πιστέψετε ότι η περιφέρεια μπορεί να δώσει τη λύση και στο ξεπέρασμα της δημοσιονομικής κρίσης. Η κοινωνία της περιφέρειας μπορεί να προσφέρει. Μπορεί να προσφέρει γιατί ζει τα προβλήματα της καθημερινότητας και καταλαβαίνει τι σημαίνει μεροκάματο και καταλαβαίνει τι σημαίνει οικονομική ύφεση. Πιστεύω ότι τα αστικά κέντρα, ό,τι είχαν να δώσουν στην ανάπτυξη, το έχουν δώσει. Πλέον πρέπει να υπάρξει περιφερειακή στήριξη. Να αναπτυχθεί η περιφέρεια, να προκληθούν επενδύσεις στην περιφέρεια, να μειωθεί η ανεργία που αρχίζει και αυξάνεται και στην περιφέρεια και να μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα. Ο Δήμος Σιτίας είναι ο μεγαλύτερος έκθεση Δήμος της Κρήτης και ίσως από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Έχει όμως θεωρώ ένα πολύ σημαντικό προσόν. Έχει πληθυσμιακή αποκέντρωση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί σε όλη την ανάπτυξη, σε όλη την έκθεση του Δήμου. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν έργα υποδομής, έργα τα οποία να δώσουν εκείνη την όθηση που χρειάζεται, αλλά και έργα τα οποία να διατηρήσουν τη σωστή αναπτυξιακή πορεία που θέλουμε και σχεδιάζουμε για το Δήμο. Έχουμε αποκτήσει ένα αεροδρόμιο. Εσείς τα ξέρετε.
πώς τον αποκτήσαμε. Η κυβέρνηση Παπαδρέου δεν αποκτήθηκε την αποκτήρια διαμαγεία. Σημαντικότατο ρόλο έπαιξε η κυβέρνηση Παπαδρέου με Χριστόδη Μπρούγος. Νομίζω ότι το γεγονός ότι αυτή η υποδομή αρχίζει και αποδίδει αποδεικνύει ότι ήταν μια πολύ σωστή πολιτική επιλογή. Διότι κάποιοι λένε ότι ήταν ένα στρατηγικό λάθος. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό το αεροδρόμιο θα πρέπει να στηριχτεί και να συνοδευτεί από δημιουργία υποδομών που θα κεφαλοποιήσουν αυτή την αξία, ο δικός άξονας. Επίσης, πάλι, δεν είναι τυχαίο, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, τότε που ήταν και συγκυβέρνησης, τότε που ήταν υπουργός ο Ξυπουργός, ο Μιχάλης Παλισμάκης, είχε κατορθωθεί και είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα της ανάπτυξης αλεύθερης ανάπτυξης μελέτες για βασικά εγκυβερνητικά έργα στην περιοχή μας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε οριμότατες μελέτες για δύο μεγάλα εγκυβερνητικά έργα στις Χοκλακιές και στις Λιθίνες. Γιατί δεν προχωρούν αυτό το οριμότατες. Το οριμότατο σημαίνει ότι πρέπει. Το σημαίνει ότι δεν έχει προχωρήσει. Όριμες μελέτες εννοούμε ότι έχουμε και περιμένουμε τώρα να βρεθεί χρηματοδότηση. Είναι ένα θέμα το οποίο και στο τελευταίο περιφερειακό συνέδριο που έγινε στο Ηράκλειο το αναφέραμε. Απαντήσεις δεν πήραμε που να μας πείθουν ότι κάτι θα γίνει σε αυτό το τομέα. Επίσης έχουμε ένα πολύ δυναμικό, ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο σέβεται τη γη, την αγαπάει. Και έχει αποδείξει ότι μπορεί να παράξει υψηλής ποιότητας προϊόντα αρκεί να του δοθεί η δυνατότητα και να βοηθηθεί αυτά τα προϊόντα που παράγονται να τα προωθήσει σωστά στις παγκόσμιες αγορές. Το κόφι ελαιόλαδο Σιτία είναι το καλύτερο ελαιόλαδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπερηφανευόμαστε. Μπορεί κάποιοι ραβιλιώτες από εδώ να βρίσκουν αγαπημένοι ότι είναι το καλύτερο, όχι στην Κρήτη, στον κόσμο. Προϊόντα επίσης κοινοτροφικά, μέλι, κρασί, πουδιά, πρώιμα κυπευτικά, βιολογικές καλλιέργειες, ολοκληρωμένες καλλιέργειες, όλα αυτά αποδεικνύουν ότι το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα ξέρει να καλλιεργεί σωστά, αλλά θέλει και τη στοργή της πολιτείας για να βοηθηθεί στα διάφορα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί λόγω πολιτείας τώρα, λόγω αύξηση του κόστου παραγωγή και όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα, όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να μειώνεται το κέρδος τους. Γιατί αυξάνεται το υπουργικό της κόστος. Επίσης, ο άλλος πυλώνας της οικονομίας μας, ο οποίος βρίσκεται, θα λέγαμε, αυτή τη στιγμή σε νηπιακή ακόμη ηλικία, είναι ο τουρισμός. Έχοντας ένα καλό αεροδρόμιο, έχοντας ένα λιμάνι που θέλει βελτιώσει ακόμη, έχοντας αποκτήσει μια εμπειρία και μια σοφία από τον τρόπο που αναπτύχθηκαν τουριστικά οι άλλες περιοχές, θεωρούμε ότι μπορούμε να αναπτυχθούμε σωστά, σεβόμενοι το περιβάλλον, σεβόμενοι τον πολιτισμό μας, σεβόμενοι τις παραδόσεις μας. Και έχουμε σαν Δήμος καταφέρει να ενταχθούμε στο Παγκόσμιο Δίκτυο του Γεωπάρκου, που αυτό είναι ένα εργαλείο, διότι είμαστε υπό την ομπρέλα της UNESCO μαζί με άλλα 89 γεωπάρκα στην Ευρώπη και άλλα 180 στον κόσμο, που αυτό καταγράφει ότι στον τόπο μας υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, η οποία δεν είναι μόνο γεωλογική, έχει να κάνει και με τον πολιτισμό μας, έχει να κάνει με την κουλτούρα μας, έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει εδώ, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο οραματιζόμαστε να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή μας. Με τη λογική του ωφέλιμου και του εναλλακτικού του ωφελού. Αυτή λίγο πολύ είναι η αρχαιογραφία της περιοχής μας. Από εσάς ζητάμε, στο μέτρο που μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε και πιστεύω ότι θα μπορέσετε, να καταγράψετε αυτά τα οποία σας είπα εγώ, ίσως και κάποια τα οποία θα λεχθούν από τους φορείς που είναι εδώ, και πιστεύω σε άλλες στιγμές που να έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα πράγματα για τη σέβομαι και το χρόνο σας και
να καταγράψουμε με ακόμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια το τι γίνεται, τι προσδοκούμε και τι και πώς θα φτάσουμε εκεί στο στόχο που έχουμε βάλει, να το πούμε καλύτερα. Συγγνώμη, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κύριε Δημήτρη. Εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το κόσμο εδώ. Το κόσμο της σχολής. Έχουμε. Θα πιάσω την μπάλα μονόλη. Έχουμε στην πόλη μας λειτουργεί το τμήμα του ΤΕΙ για το θες και διαιτολογίας από το 2000. Το τμήμα αυτό χτίστηκε σε οικόπεδο που δόρισε ο Δήμος Επιδημαρχίας Νικόλαου Κουρμπάκη. Μία έκταση εκτός σχεδίου προβλήθηκε στο ΤΕΙ. Αναγέρθηκε ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο, το οποίο πιστεύω ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε επίπεδο Κρήτης. Το τμήμα αυτό μέχρι τη στιγμή έχει δώσει άριστα αποτελέσματα. Έχει τη μεγαλύτερη βάση εισαγωγής από όλα τα τμήματα που έχει στην Κρήτη. Έχει το μεγαλύτερο ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης στην αγορά εργασίας. Και τώρα και 4 χρόνια αποδηλεί η πόλη μας στην έδρα της Σχολής Γεωπονίας και Τεχνολογίας του Φήμου. Το δεύτερο τμήμα αυτής της σχολής είναι στο Ηράκλειο. Γεωπονία, το τμήμα Γεωπονίας. Εμείς προσδοκούμε πολλά από αυτό το τμήμα. Έχουμε ήδη κάποια κέρδη κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά, αλλά θεωρούμε ότι η επίσημη πολιτεία θα πρέπει να το στηρίξει ακόμη περισσότερο, διότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα όχι μόνο της περιοχής αλλά της Κρήτης. Εάν συνδυάσουμε δηλαδή την επιστημονική στήριξη που μπορεί να παράξει αυτό το τμήμα σε αυτό που λέμε αγροτοδιατροφική σύμπραξη και ανάδειξη, διαφήμιση και προώθηση του πρωτογενού μας τομέα με τα περίφημα προϊόντα τα οποία παράγουμε, τότε μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα για όλη την Κρήτη. Ένα βασικό μας αίτημα το οποίο το παλεύουμε είναι να γίνει στο χώρο αυτό που έχει τις υποδομές. Έχουμε επίσης εστία, φιλοξενούμε 30 άπορους φοιτητές. Έχουμε εστιατόριο το οποίο στηρίζει τη λειτουργία του Δήμος. Μπορούμε λοιπόν να λειτουργήσουμε σαν ένα κέντρο κριτικής διατροφής. Ένα Ινστιτούτο κριτικής διατροφής. Να την αναδείξουμε ακόμη περισσότερο οι επιστήμονες που λειτουργούν εκεί πέρα. Ήμουν και εγώ καθηγητής εκεί πριν μερικά χρόνια. Να την αναδείξουμε ακόμη περισσότερο αυτή την κρατική διατροφή και να στηριχθεί στην περιοχή και να αποδειχθεί ότι αυτά πολλά από τα αποκεντρωμένα αυτά ιδρύματα μπορούν να παράξουν σωστό έργο. Σας ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται. Αρχίζετε, θα είστε ωραία. Ας επιτέλει, κυρία Κωνσταντίνα. Αυτό έχει κάνει πολύ ωραία. Δεν είναι μόνο το που λέει. Να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιους αφαιρούς. Αν θέλει κάποιος από τους φορείς που είναι εδώ ή τους συμπολίτες μας που είναι παρόντες να κάνει μία μικρή τοποθέτηση. Βάλετε. Α, κυρία Πετράκη, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι έχετε ξανά έρθει στον τόπο μας, τον ξέρετε, ξέρετε και τους ανθρώπους πολλές φορές και παλιότερα και πρόσφατα. Είναι ένας τόπος διαφορετικός, είναι ένα διαφορετικό κομμάτι της Κρήτης, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, έχει και τα δικά του προβλήματα. Θέλω να εστιάσω σε 3 βασικά και μιλώντας για όλο τον νομό Λασιθίου. Το πρώτο πρόβλημα που θεωρώ ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι το οδικό δίκτυο, είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένο, οπότε χρειάζεται μια ενίσχυση έτσι ώστε και οι 3 πόλεις του νομού Λασιθίου να έχουν καλή επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και να μπορέσει να μπει σε λειτουργία πραγματική και ουσιαστική το αεροδρόμιο της Ιθίας προς εξυπηρέτηση όλης της Κρήτης. Με ένα σωστό οδικό δίκτυο αυτό μπορεί να γίνει. Δεν είναι πολύ μεγάλη η χρηματοδότηση που απαιτείται για την βελτίωση του οδικού δικτύου. Υπάρχουν κάποιος προγραμματισμός της παρούσας κυβέρνησης που δεν μας βρίσκει σύμφωνος, που αφήνει μεγάλα τμήματα του ΒΟΑΚ εκτός σχεδιασμού. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το τονίσουμε. Θέλουμε να υπάρχει σχεδιασμός για τα τμήματα εντός του Λασιθίου και να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση του Λασιθίου με τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης. Το επόμενο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι τα γεωβελτιωτικά έργα. Ξέρετε πως είμαστε μια περιοχή που έχει πρωτοπορήσει πάρα πολύ στα αγροτικά προϊόντα. Εδώ στη Σιτία με το ελαιόλαδο, στην Ιεράπετρα με τα θερμοκήπια. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, υπάρχει κόπος και αγωνία από τον αγροτικό κόσμο. Χρειαζόμαστε λοιπόν και έργα υποδομής για να ενισχύσουμε αυτή τη δραστηριότητα.
όπως και το Οδικό Δίκτυο θα βοηθήσει και θα στηρίξει όλες αυτές τις παραγωγικές δραστηριότητες, θα βοηθήσει να αναπτυχθεί ο τουρισμός που ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε στην περιοχή. Και βεβαίως αυτό που θεωρούμε ότι έχει διοικηθεί και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση είναι η ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Λασίδι, να ενισχυθεί όπου και όπως μπορεί, γιατί και αυτό θα δώσει μια διαφορετική ποιότητα εδώ στην περιοχή και θα δώσει και κίνητρο στους κατοίκους και στα παιδιά που έχουν εξειδικευμένες γνώσεις να μείνουν εδώ. Οπότε δεν θα μπω στα υπόλοιπα θέματα που είναι πραγματικά πάρα πολλά. Θα ακούσετε πολλά για τα νοσοκομεία, θα ακούσετε για άλλα προβλήματα. Αλλά δεν θα μπω αυτή τη στιγμή εδώ, γιατί οι άλλοι φορείς έχουν περισσότερη. Είναι πιο ειδικοί να τα αναπτύξουν και θα έχετε δυνατότητα να τα ακούσετε πολλές φορές. Εγώ θέλω να ευχηθώ να πάνε όλα καλά. Ξέρω ότι η παράταξή μας, ο χώρος που ανήκουμε έχει ταλαιπωρηθεί. Νομίζω ότι τελειώνοντας σιγά σιγά από όλο ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν, καλό είναι να μπαίνουμε σε μια νέα πορεία, σε μια ενότητα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Εμείς θα βοηθήσουμε, θα στηρίξουμε όπως και να έχει το θέμα. Καλώς ήρθατε. Κύριε Δήμαρχε. Αν δεν φτάνει, περίμενα να σου δώσει το λόγο. Εκεί θα σου δώσω το λόγο. Έχω δυνατή φωνή. Άρα και μια φράση και το μικρόφωνο. Έχω δυνατή φωνή, οπότε και το μικρόφωνο δεν μου κάνει ιδιαίτερη ανάγκη. Κυρία Πρόεδρο, θέλω να σας καλωσορίσω. Είστε πραγματικά στη μία από τις ομορφότερες επαρχίες του Νομού Λασιθίου. Και δεν είναι μόνο όμορφη όσον αφορά την τοπογραφία, είναι όμορφη όσον αφορά τους κατοίκους. Διότι οι κατοίκοι έχουν κουλτούρα. Έχουν κουλτούρα και πολιτισμό. Ερχόμουν από μικρό παιδί, πηγαίνω ερχόμουν εδώ στα χωριά της Αιτία και πραγματικά χαιρόμουν και ως επαγγελματίας ιατρός, αλλά και ως καταγινόμενος με το θέμα της αυτοδιοίκησης, να μιλάω, να συζητώ και να ανταλλάσσω απόψεις πάνω στα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών. Δεν θα μακρηγορήσω, μέχρι πρώτη ως αντιπεριφερειάς της Δημόσιας Υγείας, αλλά και τώρα αυτή τη στιγμή ως αντιταλμένος σύμβουλος της Δημόσιας Υγείας, παρακολουθώντας τις ανάγκες αυτοδιοίκησης, step to step, θα σταθώ στον τομέα υγείας. Το νοσοκομείο της Αιτίας έχει τεράστια προβλήματα. Το νοσοκομείο της Αιτίας επί καιρού ισχυρών το έχουν χρησιμοποιήσει αρκετοί συνάδελφοι ως εφαλτήριο μετά την πενταετία για να παίρνουν θέσεις σε κάποια κέντρα των Αθηνών, Θεσσαλονίκης ή και του Ηρακλείου, σε τριτοβάθμια νοσοκομεία. Αυτό λοιπόν υποβαθμίζει αφενός με το νοσοκομείο την οντότητά του και αφετέρου δημιουργεί κινδύνους στην ποιότητα και στην παροχή υγείας των τοπικών κοινωνιών. Έχω κάνει επί σειρά ετών εισηγήσεις και μάλιστα τον κύριο Λομπέρδο με ποιο τρόπο θα μπορούσε ένας γιατρός με περιορισμένη θητεία να σταθεί σε ένα νοσοκομείο περιφερειακό, ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας ενός περιφερειακού νοσοκομείου στην παρούσα φάση και μάλιστα λαμβανωμένο υπόψη του χειρίστου οδικού δικτύου και των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία, τουλάχιστον με σωστή επάνδρωση των τεσσάρων βασικών ειδικοτήτων, παιδιατρικής παθολογίας, χειρουργικής καρδιολογίας, το οποίο ποτέ δεν αισθάνεται δυνατόν. Το νοσοκομείο συνεχώς υπολειτουργεί. Οι συνάδελφοι από καιρό χειρό φεύγουν προσποιούμενοι άλλη στήριξη του νοσοκομείου, αλλά με διάφορους τρόπους διαφυγές στα κεντρικά κομμάτια του Ηρακλείου και όχι μόνο. Και θεωρώ λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι το νοσοκομείο πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες να επανδρωθεί σωστά, διότι έτσι μόνο θα δώσουμε ένα έναυσμα προς την τοπική κοινωνία, τουλάχιστον να νιώθει σιγουριά στον τομέα της υγείας που είναι πολυτιμότατος. Και μάλιστα λαμβανωμένο υπόψη ότι την καλοκαιρινή περίοδο ο πληθυσμός της Αιτίας πενταπλασιάζεται από ξένους και ντόπιους επισκέπτες. Διότι πραγματικά είναι μια γωνιά της Κρήτης με τεράστια αξιοθέατα, πολιτισμό και παράδοση. Να είστε καλά στην έλευσή σας, πιστεύω στη δυναμικότητά σας, πιστεύω στο χαρακτήρα σας, στην συμπεριφορά σας και στον τρόπο που χειρίζεστε τα προβλήματα απάκρους άκρου της Ελλάδας και θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι θα σταθούμε επάξια σαν ανάγκη και στη δύναμη των πολιτών. Να είστε καλά. Παραγωγική, ναι. Πρόεδρος του Σωρίου Επιχειρήσεις για Αγρότες στη Σιτία. Εκπροσωπώ, είμαι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Σιτίας. Αγρότες οι οποίοι έχουν καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να παράγουν προϊόντα υψηλής εθνικής αξίας. Αυτό είναι γνωστό, το είπε και ο Δήμαρχος, είναι γνωστά τα προϊόντα της Σιτίας, είτε εκπαιδευτικά είναι, είτε λάδι, το λάδι που είναι υπάρχει, το λάδι που όμως είναι από τα καλύτερα του κόσμου. Δυστυχώς όμως, οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν τώρα οδηγούν τη γεωργία της Αιτίας στην κατάρρευση. Και θα σας πω με πέντε πράγματα, με πέντε λέξεις επιγραμματικά τι και τι συμβαίνει. Αν νομίζω ότι τα γνωρίζετε, αλλά θα ήθελα έτσι να σας τα κάνω την ίδια. Περνούμε κακές ώρες. Ο αγρότης τι ζητάει. Ο αγρότης ζητάει, και μιλάω για τους αλλιείς της περιοχής μας, ζητάει τρία πράγματα όσον αφορά την παραγωγή. Τι ζητάει. Ζητάει νερό,
Ζητάει θάλασσες παραγωγικές και ζητάει δρόμους για να μπορεί να τα φύγουν τα προϊόντα του γρήγορα να πάνε εκεί που πρέπει. Να πάνε σε αγορές οι οποίες έχουν καθιστεί με αγώνα, με κόπο και με θυσί. Δεν έχει ούτε το ένα, ούτε το άλλο, ούτε και τα άλλα. Όσον αφορά το νερό, το νερό του ανθρώπου 400 μετραβάθμων, το οποίο είναι πλέον έχει, είναι ασύμφωνο και διαλύεται. Είναι οι περισσότερες γεωτρήσεις είναι δημοτικές. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και στη Δήμου σου δεν είναι ώρα να τα αναλύσουμε τώρα. Υπάρχουν δύο έργα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και όρημα. Το ένα είναι το Ξεπινή που είπε στην Κουβαδία του Δήμαρχου και το άλλο είναι το Φράγμα των Λιθνών, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην περιοχή. Καθοριστικότατο ρόλο και ειδικά το Φράγμα των Λιθνών, το οποίο θα πιάσει όλη την νότια πλευρά, που είναι δημοτικοποιητικές καλλιέργειες και έχουν άμεσο ανάγκη στην καρπέζη καλλιέργεια. Έχει ανάγκη από νερό, ποιοτικό καλό νερό και ποιοτικά καλά προϊόντα. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο, έχω βαθιθεί να ακούω ότι είναι όριμες μελέτες, τα συζητάνε, δεν ξέρω πού και τα άλλα. Ο λαός όμως, ο αγρότης αυτά δεν τα ξέρει. Αυτός δεν είναι τα αντίστοιχα εργατικά, δεν είναι τα έργα αυτά να υλοποιούν. Πάει, φεύγουμε από αυτό. Θα πάμε στον δρόμο. Ο δρόμος δεν θα πω μόνο στον ΒΟΑ, που είναι ένα σημαντικό, μια σημαντική περίπτωση του νησιού, διότι είναι γνωστό το πρόβλημα και το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι τσίχη θάλασσα. Ούτε δρόμο έχουμε στεριανό, ούτε θαλασσινό. Ο θαλασσινός δρόμος διακόπτεται κάθε χρόνο, όποτε κάποιοι τους αρέσει να το κάνουν, είναι κατά το έθνο, το κάνουν τις περισσότερες φορές, με αποτέλεσμα να τα προϊόντα όλα να μπαίνουν εδώ και έχουν περάσει πάρα πολλά προβλήματα και δεινά. Το χειμώνα τα έχετε δει και εσείς, με αποτέλεσμα οι αγρότες οι οποίοι η διάδοση είναι να είναι στο θερμοκήπιο ή να είναι στον ενεόμενο, να αναγκάζουν να πηγαίνουν στο Ηράκλειο να δημιουργούν βιοκρατίες με οποιοδήποτε τσίμε για να συγκινεί πίεση να φύγουν τα κλία. Αυτή η δουλειά δεν είναι. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος δεν θέλω να τον εφαρμόσω γιατί δεν ξέρω σε ποιο κράτος επιτέλους ζούμε. Δηλαδή ζούμε σε ένα κράτος το οποίο εφαρμόζει τον νόμο ο καθένας όπως θέλει και όποιους θέλουν να εφαρμόζουμε και όποιους θέλουν να δεν εφαρμόζουμε. Και η θάλασσα που είναι, υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα με τη θάλασσα, είναι ο Λαμποτσέφαλος ο οποίος έχει καταστρέψει παντελώς την Αγία, παντελώς την Αγία, είμαι και επαγγελματίας τώρα. Και δεν βλέπω να υπάρχει μέρη. Κάναμε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας, το δίκανε κάποιες δεσμεύσεις εκεί πέρα, έγινε η σύσκεψη στη Μάλτα που μας υποσχεθήκαν όταν γίνανε τα πάντα εκεί και τελικά άλλα λέει ο αναπληρωτής υπουργός, άλλα ο υπουργός και άλλα λέει ο γενικός γραμματέας και άλλα ο διευθυντής του τμήματος Αγίας. Δηλαδή είναι ένα πολύ σοβαρό και φοβερό θέμα που θα σταματήσει γιατί θα σταματήσει την περιοχή μας. Θα σταματήσει αυτό το ψάρι το οποίο έχει καταστρέψει τα πάντα. Και τα εργαλεία των ψαράδων και τα ψάρια και τα πάντα. Και τελειώνοντας θέλω να σας πω το φορολογικό το οποίο μας έχει, το οποίο μας έχει καταστρέψει παντελώς. Ναι, έχω πει πάρα πολλές φορές, έχω κάνει και προτάσεις από τον κύριο Τσιρόνι που ήταν του καιρού εδώ. Και σε αυτόν λέω εμείς τι προτείνουν, τι προτείνετε, εσείς δεν προτείνουν. Έχω προτάσεις. Από ένα ορισμένο σημείο και μετά, από ένα όριο, μειώστε το συντελεστή φορολόγηση. Με ανανομάζει κόφτε, τι μας βάλανε κόφτε. Διότι τα παίρνουν όλα. Από ένα σημείο και μετά, τα είχα πει στον Πρωθυπουργό, στο Ραγικό, το παραδέχτηκε. Έτσι είναι ότι ναι, έτσι είναι, αλλά δεν έχουμε και καμία αλλαγή. Μας τα παίρνει όλα από ένα σημείο και μετά. Μας αναγκάζει πώς θα βαθύσουμε την παραγωγή μας. Και να εμείς τι λέμε. Χαμηλώστε κόψτε το συντελεστή φορολόγηση στη μέση από ένα σημείο και μετά. Πληρώσουμε ναι. Αν δεν φταίμε εμείς για τα λάθη που κάναμε, γιατί ποτέ δεν είχαμε αγρότες να νομοθετούν και ποτέ δεν είχαμε αγρότες στο κοινοβούλιο. Εν πάση περιπτώσει λέμε ότι το κράτος πολλά δύσκολα πληρώσουμε. Εκεί που μας παίρνει. Πού είναι τα παίρνετε όλα. Και πάμε και με το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό δεν παλεύεται καθόλου πλέον. Μιλάμε εδώ, έχω αγρότες με 700-800 ευρώ το μήνα. Χρήματα τα οποία δεν βρίσκονται και δεν είναι όλα πλήρω. Θα μείνουν όλα πλήρω. Για τους λόγους αυτούς, εγώ και κλείνω εδώ γιατί ξέρω ότι μπορούμε να μιλάμε τρεις μέρες με αυτά τα θέματα, αλλά σας τα φρεσκάρω λίγο για να καταλάβετε ότι και εσείς να τα προωθήσετε αύριο. Θα είναι ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Και θα θέλαμε και εμείς να έχουμε λόγο σε πολλά θέματα. Έχουμε πει και στους προηγούμενους για να είμαστε ειλικρινείς. Και τον κύριο Ζαφτάρ τα είχαμε πει. Διαφωνήσαμε στους πολλά θέματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά σας τα λέω έτσι να τα ξέρετε. Και όταν έρθει η ώρα, όπου και αν είστε και έχετε να είστε εκεί που πρέπει, να μπορείτε και να ξέρετε πού να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα. Και το λαγόψα, το λαγόψα. Κάποιο ήθελα να σα πει. Ωραία. Είναι τρόπο. Ακούγεσαι Πρόεδρε, συντρόφου και σύντροφοι, καλησπέρα. Λέγομαι Θωμάς Ρίζος, υπηρετός αναπληρωτής δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο της Ζάκου. Καταγωγή μου είναι από την Άρτα που ήμουν και υποψήφιος βουλευτής. Την τελευταία φορά που σας είχα μιλήσει, Πρόεδρε, σας είχα πει για το ότι δεν υπήρχαν δάσκαλοι ακόμα Οκτώβριο μήνα στα Γιάννενα. Είχα παρακαλέσει να το περάσετε σαν αίτημα.
Υπήρχε η Δαμόκλειος πάθη στην παιδεία της αξιολόγησης από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Έτσι έλεγε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα συνδικαλιστικά του φερέφωνα. Σας ορκίζομαι μέσα από τα μάτια μου, όπως το βλέπω στην παιδεία που είμαι στον 5ο χρόνο και έχω ζήσει Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και τώρα ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, η κατάσταση ολομία και χειροτερεύει στο δημόσιο σχολείο. Εμείς οι εκπαιδευτικοί συμπιεζόμαστε από όλες τις μεριές, συνεχίζουμε για 5, 10, 15 χρόνια να υπηρετούμε ως αναπληρωτές, να αναπληρώνουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς. Στην ειδική αγωγή το κακό έχει παραγίνει, δεν μπορούν να κάνουν ούτε 2.000 διορισμούς. Η Τρόικα τους θα γύρισε πίσω γιατί τους είπε να κάνουν αξιολόγηση. Δεν ζητάμε διορισμό με την παλιά έννοια, ζητάμε το δίκαιο ότι πρέπει να γίνει, να μονιμοποιηθούν κάποιες θέσεις, να υπάρξουν, να πληρώνουμε τους αυτούς μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε οικογένειες. Εμείς οι αναπληρωτές είμαστε καταδικασμένοι. Το δημόσιο σχολείο, η κυβέρνηση το έχει συρρυκνώσει. Το ΠΑΣΟΚ ίδρυσε ολοήμερα και ΑΕΠ σχολεία και η κυβέρνηση τα έκλεισε. Έκλεισε τα ΑΕΠ σχολεία. Αυτή τη στιγμή στο δημοτικό σχολείο Ζωάκρου είμαστε μόνο δάσκαλοι. Δεν υπάρχει ούτε μία ειδικότητα. Δεν υπάρχει γυμναστής να κάνει γυμναστική στα παιδιά. Ο κύριος Γαβρόγλου είπε ότι θα φέρει την ισότητα και μόνο ισότητα δεν έφερε. Αποδομούν, έχουν κόψει θέσεις εκπαιδευτικών εκεί όπου θέλουν τα βρίσκουν για την ΕΙΔΑ, για το οτιδήποτε. Και κάτι ακόμα, πρόεδρε, για να μην καταχρώ με τον χρόνο σας. Θα σας παρακαλέσω αυτά, μιλάω και με τον κύριο Τόλκα που είναι στον τομέα της παιδείας, να τα μεταφέρετε. Είναι αλήθεια. Είναι η μόνη αλήθεια. Μπράβο, παιδί μου. Καλώς ήρθατε και εύχομαι καλή επιτυχία στις εκλογές που έρχονται. Σας δούμε ηγέτη της κεντροαριστεράς. Σας είπαν τα βασικά προβλήματα για τα οποία η τοπική κοινωνία αλλά και όλο το Λασίδι αισθάνεται αδικημένο. Σας είπαν για δομές και υποδομές στον πρωτογενή τομέα που λείπουν. Σας είπαν για το βόρειο αλλά και το νότιο οδικό άξονα που είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό. Σας είπαν για την παιδεία, σας είπαν για την υγεία. Θα σας πω όμως εγώ ότι ταυτόχρονα έχουν μετατρέψει τεχνιέντος το Λασίδι, ιδιαίτερος όμως το Δήμο Σιτίας, σε ένα τόπο εγκατάστασης των ΑΠΕΔ και των γενικότερα των πηγών οικολογικής ενέργειας. Με δεδομένο ότι ο Δήμος Σιτίας έχει εξαντλήσει πλέον τη φέρουσα ικανότητα, δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή τη στιγμή υβριδικός σταθμός στο Ρέθυμνο και να εγκαθιστούν, να επιθυμούν να εγκαταστήσουν εδώ το αιωλικό πάρκο. Αυτό πρέπει να ξέρετε, κυρία Πρόεδρε, ότι οι τοπικές κοινωνίες μέσα από λαϊκές συνελεύσεις δεν επιθυμούν περαιτέρω άλλες άπες στην περιοχή. Αυτό, να ξέρετε, είναι ένα πάγιο αίτημα, υποβαθμίζει και διακινδυνεύει το Δήμο μας, αλλά και το Γεωπάρκο, αλλά και την τουριστική ανάπτυξη που μίλησε ο Δήμαρχος Σιτίας. Εντάξει. Επειδή σεβόμαστε το χώρο το χρόνο της κυρίας Προέδρου, αν δεν θέλει κάποιος από εσάς, τους φορείς παραγωγικούς, εμείς. Σας καλωσορίζουμε. Χαιρόμαστε που είστε ξανά εδώ. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη όταν έχουμε τέτοια υπερχρονολόγηση. Το αίτημα μας λοιπόν είναι αυτό. Όταν από 26% συντελεστή μας πήγαν από 29%, από 50%, από 50% προκαταβολή μας πήγαν στο 100%. Καταλαβαίνετε ότι εμάς, τι μας κάνουν, μας χτυπάνε στο χταπόδι. Αυτό νιώθουμε όλοι. Αλλά δεν είμαστε χταπόδι, είμαστε ανθρώποι. Και έχουμε αντοχέντα. Αυτό μόνο θέλω να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύν τις ασφαλιστικές φορές. Συν τις ασφαλιστικές, αλλά εντάξει, να μην επαναλαμβάνω όμως, έτσι. Να δώσω το βάζι. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είμαστε ξανά μαζί. Ξέρετε ότι τα τελευταία 2 χρόνια που είμαι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
Έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές την Κρήτη, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, γιατί θέλω να έχω αυτή την αμεσότητα, να ακούω τα προβλήματα αλλά και τις προτάσεις κατευθείαν από τους ανθρώπους που τα ζουν στην καθημερινότητά τους. Ίσως γνωρίζετε οι περισσότεροι ότι πριν από λίγους μήνες κάναμε 12 αναπτυξιακές ημερίδες σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να καταλήξουμε στο σχέδιο Ελλάδα που παρουσιάσαμε και στο συνέδριό μας και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μία από αυτές τις ημερίδες έγινε και στην Κρήτη. Η κυβέρνηση τρέχει τώρα με σχεδόν ένα χρόνο καθυστέρηση να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, ένα χρόνο καθυστέρηση σε σχέση με τη δική μας πρωτοβουλία, γιατί είναι 2,5 χρόνια κυβέρνηση και δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως για την ανάπτυξη. Ξεκινώ από αυτό που ήταν και η τελευταία παρατήρηση. Η χώρα δεν μπορεί να αφήσει πίσω της την κρίση, τα μνημόνια και την ευτροπία, εάν δεν πυροδοτήσει την ανάπτυξη. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση αυτή είναι εντελώς ανίκανη να το πράξει αυτό. Γιατί εκτός από την ανικανότητά της, είναι δέσμια και της ιδεολειψίας της. Έχει κυνηγήσει όλο αυτό το διάστημα κάθε επενδυτή που προσπάθησε να ξεκινήσει ένα έργο στην Ελλάδα και έχει υπερφορολογήσει και έχει προσπαθήσει να εξοντώσει οτιδήποτε δημιουργεί και παράγει στον τόπο. Είπε πριν από λίγες μέρες ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ο φίλος των επενδύσεων, αλλά δεν υπάρχει μικρός, μεσαίος, μεγάλος, ξένος ή Έλληνας επενδυτής που να μην είπε την ίδια ώρα, άμα έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική διαφορά που έχουμε εμείς απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και μια διαφορά που έχουμε και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει ότι η ανάπτυξη θα έρθει αν αφήσουμε τα πάντα ελεύθερα να τα ρυθμίσει η αγορά. Η ασυδοσία της αγοράς, θα έλεγα εγώ. Διότι για τη Νέα Δημοκρατία η ανάπτυξη σχετίζεται με την οικονομική δραστηριότητα των λίγων και ισχυρών. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι χρειαζόμαστε ελληνικές και ξένες επενδύσεις, χρειάζεται παραγωγή πλούτου και δίκαιη διανομή του, καλές και χρήσιμες οι μεγάλες ξένες επενδύσεις, αλλά πρέπει να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις με φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα, διότι άντεξαν εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα στην κρίση, που εάν τώρα τους δώσουμε τα κίνητρα αυτά και χρηματοδοτηθούν από τις τράπεζες μετά την επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων, για τα οποία επίσης έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, θα μπορέσουν να επενδύσουν στη γενοτομία, και αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουν να δημιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Και το ζητούμενο σήμερα, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και τα παιδιά στον τόπο τους, όπως είπε η Αντιπεριφερειάρχης νωρίτερα, είναι ακριβώς να δημιουργήσουμε δουλειές. Δουλειές, δουλειές, δουλειές. Γι' αυτό λοιπόν εμείς παρουσιάσαμε το σχέδιο Ελλάδα. Σε συνέχεια, γιατί δεν ξεκινάμε σήμερα, η παράταξή μας έρχεται από μακριά και έχει μέλλον και θα πάει πολύ μακριά. Σε συνέχεια όλες τις προσπάθειες που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Αναφέρθηκε ο Δήμαρχος και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν έτυχε, Δήμαρχε. Πέτυχε. Και πέτυχε γιατί υπήρχαν άνθρωποι με ικανότητα, με θέληση, με βούληση. Υπήρχε η πολιτική βούληση να γίνει έργο. Ξέρουμε τι θα πει αποτελεσματικότητα. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχετε όλες αυτές τις μελέτες στο σεφτάρι σας. Γιατί και ο Μιχάλης ο Καρχημάκης μαζί με όλα τα προηγούμενα στελέχη μας στην Κρήτη συνολικά, πέρα από την περιοχή, φρόντισαν για να υπάρχουν οι μελέτες αυτές. Και δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει προοπτική και δεν υπάρχει καμία απάντηση από την κυβέρνηση για το αν αυτές οι μελέτες θα χρηματοδοτηθούν έτσι ώστε να υλοποιηθούν και να έχουμε παραγωγή συγκεκριμένου έργου. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι όλα τα ζητήματα που έχουν τεθεί και για το βόρειο οδικό άξονα και τα προβλήματα των αγροτών και τα ζητήματα της εκπαίδευσης και τα ζητήματα του χώρου της υγείας, τα έχουμε αναδείξει αυτή τη στιγμή με τη δύναμη που έχουμε ως αντιπολίτευση μέσα στο Κοινοβούλιο. Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Βασίλης Γεγέρογλου, είναι εδώ. Ο Αντώνης Σοβγότζας, επικεφαλής του ψηφοδελτίου, έχουν άριστη συνεργασία οι δυο τους με όλους τους τοπικούς παράγοντες και φορείς και παραγωγικούς φορείς. Αναδεικνύουμε τα ζητήματα αυτά διαρκώς με ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο και ταυτόχρονα πρέπει να σας υπενθυμίσω
Εγώ θα σας υπενθυμίσω ότι έχουμε προκαλέσει προημερησία συζήτηση στη Βουλή για τα θέματα των αγροτών. Παρουσιάσαμε όλα τα προβλήματα με συγκεκριμένες απαντήσεις και προτάσεις για τη λύση τους. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε αναδείξει συγκεκριμένο πακέτο μέτρων για την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα, γιατί θεωρούμε ότι είναι βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη, και ο αγροδιατροφικός και η συσχέτισή του και η συνεργειά του με τον τουρισμό. Έχουμε λοιπόν προκαλέσει συζήτηση στη Βουλή, έχουμε προκαλέσει επερωτήσεις και μια σειρά από ερωτήσεις, και μόλις εχθές, στη δεύτερη του συνεδρίαση στο Κεντρικό Συμβούλιο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ανάμεσα στις άλλες, στα άλλα σημεία των πολιτικών θέσεων που πήρε ως απόφαση, επανέλαβε τις βασικές μας θέσεις για τον πρωτογενή τομέα και τι πρέπει να γίνει, προκειμένου αυτός να βοηθήσει στην παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση του τόπου. Αυτά μπορούμε να κάνουμε σήμερα ως αντιπολίτευση. Μπορούμε να φωνάζουμε, για παράδειγμα, ότι ο βόρειος οδικός άξονας δεν μπορεί να διχαστεί, να διχοτομηθεί και να διχοτομηθεί και το νησί, και ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει επικοινωνία και του Λασιθίου με την υπόλοιπη Κρήτη, και όχι μόνο μέσα από το βόρειο οδικό άξονα. Αυτό όμως που εμείς ζητάμε τώρα και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μας δώσετε τη δύναμη να γίνουμε πρωταγωνιστές των πολιτικών εξελίξεων. Ο στόχος μας είναι η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Για να είμαστε χρήσιμοι, να βοηθήσουμε να βγει η χώρα από την Επιτροπία και τα μνημόνια. Προϋπόθεση για όλα αυτά που συζητήσαμε, και για την ανάπτυξη και για τα φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα και για την αποδέσμευση των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα, και να υπάρξει πλαφόν μηνιαίο για να μπορούν και οι έμποροι και οι επαγγελματίες και οι επιστήμονες να σταθούν στα πόδια τους. Προϋπόθεση για όλα αυτά είναι να υπάρξει μια νέα συμφωνία με τους εταίρους σε σχέση με τα πρωτογενή πλεονάσματα, με στόχο 3,5%. Είναι αδύνατον οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα να προκόψει και να πάει μπροστά και να μπορέσει να στηριχθεί. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κατέβει τουλάχιστον στο 2% του ΑΕΠ. Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα το πετύχουμε και γιατί δεν το πετύχαμε μέχρι σήμερα με την κυβέρνηση αυτή? Γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι αυτή που συμφώνησε σε αυτούς τους στόχους. Αυτό που έλειψε τα προηγούμενα χρόνια, τα 2,5, και καταλήξαμε στο 3ο και 4ο μνημόνιο, γιατί έχουν υπογράψει και 4ο, είναι η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται σήμερα η χώρα είναι να κερδίσει αξιοπιστία απέναντι στους εταίρους, να ανακτηθεί εμπιστοσύνη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια νέα συμφωνία. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Λέμε, δώστε μας τη δύναμη να στηρίξουμε ένα εθνικό σχέδιο για τον τόπο, με προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να κερδίσουμε με τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων τη χαμένη αξιοπιστία της χώρας. Ό,τι δηλαδή πολύ απλά, φίλες και φίλοι, έκαναν όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις σε όλες τις άλλες χώρες που αντιμετώπιζαν αντίστοιχα οικονομικά προβλήματα με εμάς. Αλλά εδώ επιλέχθηκε το μικροκομματικό όφελος, τα ψέματα, η δημαγωγία, ο νέος διχασμός του ελληνικού λαού, η υποκρισία, η διγλωσία. Σήμερα όμως όλα αυτά έχουν αποκαλυφθεί. Και ακριβώς γι' αυτό, τώρα πια που ξαναγνωριζόμαστε όλοι, πήρα την πρωτοβουλία, η οποία πια έχει πάρει σάρκα και οστά, να ανασυγκροτήσουμε τη Δημοκρατική Παράταξη. Γιατί κάθε φορά που είχε πρόβλημα η Δημοκρατική Παράταξη, είχε πρόβλημα και ο τόπος. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε ότι ανέλαβα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Τότε η πρώτη ερώτηση που μου έκαναν όλοι ήταν αν θα μπούμε στη Βουλή. Όχι μόνο μπήκαμε στη Βουλή, φτιάξαμε τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, αυξήσαμε τα ποσοστά μας, επικυρώθηκε η πρωτοβουλία από εθνικές εκλογές, αλλά δεν μας έφτανε αυτό. Γιατί δεν βολευόμαστε με μικρά ποσοστά. Εμείς δεν είμαστε συμπλήρωμα και δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα ούτε της Νέας Δημοκρατίας ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θέλουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις. Η επόμενη αναμέτρηση θα είναι αναμέτρηση για τρεις. Γι' αυτό απευθύνθηκα σε όλους όσους ανήκουν στον χώρο της κεντροαριστεράς και ζήτησα
να υπάρξει μια προγραμματική συμφωνία για να γίνουν επόμενα βήματα. Και ενώ περάσαμε δύσκολες στιγμές, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ναι, έχουμε πετύχει την ενότητα του χώρου, είμαστε μαζί με το κίνημα δημοκρατών σοσιαλιστών σε αυτή την προσπάθεια, ναι, έχουμε πετύχει τη διεύρυνση του χώρου, είμαστε μαζί με το ποτάμι σε αυτό το εγχείρημα και σε μεγάλο βαθμό έχουμε πετύχει και την ανανέωση, γιατί έχουμε νέα πρόσωπα, όχι κατά ανάγκη ηλικιακά νέους ανθρώπους, νέα πρόσωπα σε πάρα πολλές θέσεις της δημοκρατικής συμπαράταξης και του κινήματος, πλάι σε αυτούς που κράτησαν όλα αυτά τα χρόνια την παράταξη όρθια, στα πέτρινα, στα δύσκολα χρόνια που περάσαμε, και τους τιμούμε που έμειναν και κράτησαν όρθια την παράταξη. Αυτό λοιπόν που εγώ πρεσβεύω είναι ότι η δημοκρατική παράταξη πρέπει να ξαναστηθεί πάνω στη βάση της ηθικής. Αυτή είναι η σημαία μου. Ήθος στην πολιτική, με ανθρωπιά, με αξίες, με τις αξίες της αλλαγής, ανοίγουμε τώρα νέους δρόμους και κοιτάμε μπροστά. Γιατί είναι σωστό το συναίσθημα, είναι σωστό να τιμούμε την ιστορική μας διαδρομή, επιτέλους πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτήν, γιατί είναι θετικό το αποτύπωμα. Πρέπει να τιμήσουμε τους ανθρώπους μας, τις επιλογές μας, τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, που μόνο εμείς τολμήσαμε, ακόμα και μέσα στην κρίση, να κάνουμε όλες αυτές τις τομές. Από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κώστα Σιμίτη, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Βαγγέλη Βενιζέλο, υπάρχει μια συνέχεια σε όλη αυτή τη διαδρομή και την τιμούμε. Και τους τιμούμε όλους. Αλλά τώρα κοιτάμε μπροστά. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, λέω συχνά και θα το επαναλάβω και εδώ και με αυτό κλείνω, ότι τα όνειρά μας είναι πιο δυνατά από τις αναμνήσεις μας. Έχουμε στόχους. Έχουμε συγκεκριμένα σχέδια για αυτόν τον τόπο και μπορούμε να τα κάνουμε πράξη. Γι' αυτό ζητώ από όλους σας καθαρή εντολή και ψήφο εμπιστοσύνης για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην πραγματική ελπίδα και στη νίκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Yeah.